Είμαι πεπισμένος, σας λέω, ότι το πρόβλημα με την τροπή έκφραση είναι στιγμιαίο. Και για στιγμιαίο εκλάβεται ότι είναι έντονη βροχόπτωση, όπως σας είπα, και στάσιμα νερά. Φυσικά, εάν και εμείς μετρήσαμε άλλες εποχές και δεν υπήρχε το πρόβλημα, έτσι. Με τα ίδια εργαστήρια, όχι με άλλο εργαστήριο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για τη ΔΕΗ, δεν είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ, όπως σας είπα. Η μελέτη πραγματικών επιπτώσεων που ισχύει δεν λέει ότι θα καθαρίζει μέχρι την αρχή της λίμνης. Εμείς λέμε να μπει πρόσθετα. Και το τρίτο που θα έλεγα, θα σας είχα προλάβει, είναι ότι αυτό που αναφερθήκατε, στα πλαίσια της λειτουργίας της σχετικής διασυνοριακής επιτροπής μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, θα πρέπει να εισαχθεί συστηματικά και αναλυτικά στην ατζέντα των εργασιών της το εν λόγω θέμα, με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των πιθανών πηγών ρήπασης, την εξέβρεση των άμεσων και μακροπρόθεσμων ενεργειών και μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου και τον σχεδιασμό και εφαρμογή χρονοδιαγράμματος μέτρων για την οριστική επίλυση του φαινομένου. Το πρόβλημα υπάρχει. Θα πρέπει η Επιτροπή, η οποία υπάρχει, και θεωρώ εγώ ότι δεν χρειάζεται άλλη Επιτροπή, αυτή η Επιτροπή η οποία υπάρχει μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, να προσπαθήσει να βρει ποιες περιοχές είναι αυτές από τις οποίες το πρόβλημα δημιουργείται, γιατί επαναλαμβάνω, θα το επαναλάβω για ακόμη μια φορά, το πρόβλημα είναι έρχεται από τη Βουλγαρία. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά. Από το 1996 που δημιουργήθηκε το φράγμα, όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, όντως ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Τι έγινε τότε? Δημιουργήθηκε ένα φράγμα για το ενεργειακό κομμάτι της περιοχής μας, όλοι γνωρίζουμε, πανελλαδικής σημασίας, αλλά δημιούργησε και άλλα προβλήματα. Η ΔΕΗ, ναι, έκανε ένα σημαντικό έργο, αλλά δεν είδε και όμως και τις επιπλέον συμβατικές υποχρεώσεις που πρέπει να κάνει στην περιοχή μας. Ο ποταμός Νέστος ξεκινά ακριβώς, η είσοδος είναι στο Δήμο Νευροκοπίου. Στο ΔΔΔ ποταμών, όπως είπε ο κ. Κυριαζίδης, μαζί με τη συμβολή εκεί των δύο ποταμών του παραποτάμου Δεσπάτη, επίσης που προέρχεται από την βορειοανατολική πλευρά από την περιοχή του Σμόλιεν, όπου εκεί υπάρχουν αρκετά, θα έλεγα, ανενεργά ορυχεία από τη δεκαετία του 70-80, και φυσικά ο ποταμός Νέστος, ο οποίος πηγάζει από εκεί που πηγάζει, είναι 120 χιλιόμετρα οι πηγές μέχρι ακριβώς τα σύνορά μας, 120 χιλιόμετρα. Και αν δείτε το τι γίνεται, γιατί σε όλη αυτή την ιστορία, όπως είπε ο κύριος Αντιπεριφέρειας, μαζεύονται με πολλές βροχές. Μιλάμε το θέμα αυτό, η ιστορία αυτή, που πραγματικά οι εικόνες ντροπής που παρουσιάζονται για εμάς είναι ντροπής, κύριε Πρεσβή, συγγνώμη να θα το πω. Είναι εικόνες ντροπής, έτσι. Είναι μια χαβούζα κινητή. Μία απάντηση προκαλούμε ιδιότερα από τον βουλευτή της και συνάδελφο της Ξάνθης, ότι πράγματι γίνεται μια εκμετάλλευση από πλευράς δραστηριοτήτων εκείνης της πλευράς που είναι του Νέστου προς την Ξάνθη, και εμείς ως δράμα από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να έχουμε καμία εκμετάλλευση, καμία δραστηριότητα. Ειλικρινά, πράγματι, είπε και ο Δήμαρχος, βλέπουμε το ποτάμι και πονάμε. Διότι απορώ γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά χρήση αυτού. Έχει απαντηθεί γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά κύριε Αντιπεριφερειάρχε και Δήμαρχε, δεν μπορεί να συνεχιστεί ένα ποτάμι μιας μεγάλης απόστασης και έκτασης να μην μπορούμε να βάλουμε ούτε βάρκα μέσα. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, εδώ θα ήθελα μία απάντηση. Είναι θέμα της ΔΕΗ, μας απαγορεύει? Υπάρχει κάτι άλλο για το μέλλον, το οποίο ως βουλευτής ειλικρινά πάρα πολλές φορές αναρωτιέμαι, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εισαγωγικά αυτόν τον, λέει ο κύριος Αντιδήμαρχος, απαγορεύεται? Όχι μόνο σαν πρέσβης ή εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά σαν ένας πολίτης που βλέπει πραγματικά μία καταστροφή να δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Και να καθόμαστε, διότι πιστέψτε με, όσες επιτροπές και αν κάνουμε, όσες δικαστικές προσφυγές και αν κάνουμε, εάν δεν ενεργοποιηθούμε από μόνοι μας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και σε τι αναφέρομαι? Θα μπορούσατε κάλλιστα εσείς, κάνοντας μία δική σας εταιρεία, η οποία θα κάνει joint venture με άλλη εταιρεία της Βουλγαρίας, να αξιοποιήσετε αυτές τις προτάσεις, όχι μόνο το πλέγμα, με ένα θέμα που η τεχνολογία βοηθάει,
να γίνεται ο καθαρισμός στην είσοδο, συμμετέχοντας και η Βουλγαρία και η Ελλάδα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν ένα έργο ευρωπαϊκό, το οποίο θα πρέπει όλο αυτό το νοχετό που υπάρχει να τον αξιοποιήσετε επίσης ενεργειακά. Ξέρετε τι συμβαίνει στη Βιέννη, που τα σκουπίδια μπαίνουν σε ειδικό χώρο και ο κόσμος επισκέπτεται το κτίριο που είναι ένας πύργος μεγάλος για να δει πώς γίνεται η καύση κτλ. Με συγχωρείτε, αλλά εμείς είπαμε απαγόρευση της καύσης των απορριμμάτων. Ας λείπει, αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν μπορούμε με ευχολόγια. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Βουλγαρία την κουλτούρα αυτή που έχουν τα χωριά της προς τα όρια της Ροδόπης. Ούτε επίσης μπορούν να αλλάξουν. Εδώ χρειάζεται μια ρηξικέλευτη ανθρώπινη επέμβαση, με χρηματική βεβαίως βοήθεια που δεν τη διαθέτουμε, από ένα μεγάλο σύνολο που μας διέπει όλους. Είμαστε και οι δύο χώρες μέλη. Πρέπει εσείς να αναδείξετε το θέμα της επιχειρηματικότητας πάνω σε ένα τομέα ο οποίος θα δώσει πολλαπλά θέματα οικονομικά, θέματα κοινωνικά, θέματα περιβαντολογικά, θέματα υγείας. Προσφυώς τα ανέφερε πάρα πολύ σωστά η κυρία Φούντα. Το θέμα είναι ότι αυτή η πρόταση, ότι πρέπει εμείς να μαζεύουμε, να βάλουμε μπροστά την δική μας την παρουσία, το σκουπίδι αυτό και το οποίο να εκμεταλλευτούμε όπως θέλουμε,